Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Το ερώτημα, κύριε Σκρέκα, είναι από αυτές τις επισκέψεις που γίνονται στα σούπερ μάρκετ, μιας και τώρα έκανε αυτή την εισαγωγή ο Θανάσης, βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα? Θέλω να πω ότι το ότι υπάρχει ακρίβεια το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε κι εσείς, έχουμε δει και τα πρόστιμα, τα έχουμε δει όλα αυτά. Με το που φεύγετε από τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν, θέλω να πω πέφτουν ή δώρον άδωρον? Ακούσατε, η επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ είναι μια ευκαιρία για να διαπιστώσει κάποιος καταρχήν πώς εξελίσσεται η σηματοδότηση των προϊόντων τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής. Να συνομιλήσει βεβαίως και με καταναλωτές οι οποίοι εκείνη τη στιγμή μπορεί να αγοράζουν προϊόντα και βεβαίως να συνομιλήσει και με τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ όπου δίνουν και μια εικόνα η οποία έχει να κάνει με την επαφή που έρχονται, την καθημερινή επαφή που έρχονται με τους καταναλωτές. Μην ξεχνάτε ότι ένας καταναλωτής, ένας πολίτης ο οποίος αισθάνεται δυσαρεστημένος, το πρώτον ο οποίος απευθύνεται είναι είτε ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ ο οποίος βοηθάει ή τοποθετεί τα προϊόντα στα ράφια ή ακόμα και στο ταμείο. Άρα και η συζήτηση με τους εργαζομένους στα σούπερ μάρκετ και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τελικά να διαμορφώσεις λίγο αργότερα κάποιες πολιτικές ή να βελτιώσεις πολιτικές. Εμείς λοιπόν αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε δηλαδή να εντοπίσουμε τα προβλήματα και βεβαίως να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης και βεβαίως δεν αρκεί ένα μέτρο ή μία πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο το οποίο αυτή τη στιγμή επηρεάζει τα νοικοκυριά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πλήξει όλη την Ευρώπη, όλο τον πλανήτη, ιδιαίτερα όλη την Ευρώπη και πολύ είναι και εισαγόμενο. Γιατί άμα δει κανείς τα στοιχεία του πληθωρισμού θα δει ότι δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, από άκρη σε άκρη, η ακρίβεια δυστυχώς απειλεί. Ναι, αλλά εδώ το έχουμε τερματίσει, κύριε Υπουργέ. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Καλά. Αντίθετα θα έλεγα. Δηλαδή, να σας πω, τώρα μην κάνουμε την κουβέντα για τα παρουπαντικά. Έχουμε δει στο εξωτερικό. Τι να σας πω, το βλέπετε κι εσείς. Ρίχνετε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Για κάποιο λόγο πρέπει να πούμε. Εάν Υπουργέ ισχύει, το ερώτημα είναι σαφές τώρα. Εάν αφενός ισχύει το γεγονός ότι σε κάποια προϊόντα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των ανθρώπων, πράγματι είμαστε πιο ακριβοί από ό,τι άλλες χώρες ή αν είναι ένας μύθος, να μας το πείτε και να μας το εξηγήσετε. Και αφετέρου, αν προϊόντα ελληνικά πολλούνται φθηνότερα στο εξωτερικό, διότι έχει γίνει και αυτή η κουβέντα, την έχετε ακούσει? Είναι... Η απάντησή μου το, δεν το έχουμε τερματίσει, αφορά ότι η Ελλάδα δεν έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει έναν πληθωρισμό στα τρόφιμα. Δεν σας πάω στο γενικό, ναι. Στο γενικό δίκτυο, όπου ο γενικός δίκτυος πραγματικά είναι καλός, είναι καλύτερος από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Εγώ θα σας πω για τα τρόφιμα. Και θα σας, επειδή έχω μπροστά μου τη λίστα και θα σας πω ποιος είναι ο πληθωρισμός, όχι τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά τους τελευταίους 24 μήνες. Δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2022 έως και το Σεπτέμβριο του 2023. Και εκεί λοιπόν η Ελλάδα είχε έναν πληθωρισμό στα τρόφιμα για το, όλο αυτό το διάστημα, σχεδόν των 2 ετών 22%, όταν για παράδειγμα η Ισπανία έχει επίσης 22%, όταν η Ευρωζώνη έχει 21%, όταν χώρες όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία που μας συγκρίνουν έχει 30%. Η Βουλγαρία έχει πληθωρισμό τροφίμων το 24μήνο, τα δύο χρόνια, 30%. Η Ελλάδα έχει επίσης. Άρα δηλαδή να χαιρόμαστε, κύριε Υπουργέ, λέτε εσείς? Δεν είπα αυτό. Πρέπει να επιχαίρουμε. Αυτό αλίμονο, το αντίθετο. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και. Εγώ θέλω να σταθώ. Είπα ότι πιέζει πολύ τα νοικοκυριά. Εγώ θέλω να σταθούμε σε κάποια πρακτικά πράγματα. Γιατί δεν έχω. Θα σας πω γιατί. Γιατί μας ακούει τώρα κόσμος που πηγαίνει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Έχετε βάλει πολύ σωστά αυτή την πρωτοβουλία με τα ταμπελάκια για την έκπτωση 5%. Έχετε πει ότι θα κρατήσει κάποιους μήνες. Απλώς το κάναμε κουβέντα έτσι πρόσφατα και σε μια παρέα και είχαμε σκεφτεί το εξής. Πάμε για παράδειγμα να πάρουμε ένα τυρί. Εγώ θα σας πω ένα κασέρι που κάνει 17 ευρώ το κιλό, για παράδειγμα, έτσι. Και υπάρχει το 5%, που σημαίνει ότι μιλάμε για μια έκπτωση της τάξης των 85 λεπτών. Και αντί για 17 ευρώ θα το πάρεις 16 και 15. Είναι όντως μια ελάφρυνση, δεν το αρνείται αυτό κανείς. Απλώς εκτιμάτε ότι είναι τόσο σημαντική για τον κόσμο? Καταρχήν θα σας πω ότι είναι σημαντική με την έννοια ότι πρώτον, εκεί που έχουμε συνεχόμενες ανατιμήσεις, σταματάνε οι ανατιμήσεις και για αυτά τα 1000 σχεδόν προϊόντα που έχουμε προσεγγίσει, 900 προϊόντα, χθες το βράδυ είχαμε 880 προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής για τουλάχιστον 6 μήνες. Σε αυτά λοιπόν τα 900 διαφορετικά προϊόντα, όχι μόνο δεν έχουμε ανατιμήσεις, όχι μόνο δεν έχουμε σταθεροποίηση, αλλά έχουμε και μείωση, έστω
τουλάχιστον, δεν είναι μόνο 5, τουλάχιστον 5% και σταθερά για τους επόμενους 6 μήνες. Αυτό τι βοηθάει? Πρώτον, αν κάποιος επιλέξει να αγοράσει από αυτά τα προϊόντα, τότε σε επίπεδο μήνα, αν εφόσον κάνει αγορές 500 ευρώ, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει 25 ευρώ μείωση σε επίπεδο μήνα, σε αγορές που κάνει. Που αυτό μπορεί να ακούγεται λιγότερο ή περισσότερο, εξαρτάται από τη δυσκολία του νοικοκυριού. Άρα μας λέτε, σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα μας λέτε. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν ανταγωνισμό, τονώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών. Όταν λοιπόν βλέπει μια ανταγωνιστική εταιρεία ότι ο ανταγωνιστής της έχει μειώσει κατά 5% το προϊόν στο ράφι και έχει μια χαμηλότερη τιμή, τότε και εκείνος, και εκείνη η εταιρεία, από τη στιγμή που θα αρχίσει να χάνει όγκους, να χάνει πωλήσεις, τι θα κάνει? Πολύ απλά θα προστρέξει και θα προσπαθήσει να μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή στο δικό της προϊόν για να μπορέσει να μην χάσει ή να κερδίσει καταναλωτές. Άρα είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, κατευθείαν να έχουμε μόνιμη μείωση τιμής για τουλάχιστον 6 μήνες και κατά δεύτερον να τονώσει τον ανταγωνισμό και μέσα από αυτό να βλέπουμε πραγματικά τις τιμές στα ράφια να πέσουν. Και θα σας πω ότι στις κατηγορίες που ήδη τοποθετήθηκαν τα μπελάκια, ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση. Γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει τους καταναλωτές του. Καμία εταιρεία δηλαδή δεν θέλει να χάσει τους πελάτες της. Άρα νομίζω ότι και αυτό θα αποδώσει στο τέλος. Άρα, πριν πάμε και στα πρόστιμα, που είναι ένα ζήτημα που έχει ζητηθεί εντόνω στο τελευταίο διάστημα, Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μας λέτε δηλαδή ότι το πρακτικό κομμάτι ποιο είναι, το άμεσο, ότι αφενός αποφεύγεται η περαιτέρω ανατίμηση του συγκεκριμένου προϊόντος που είναι στο πρόγραμμα. Άρα, λοιπόν, εγώ έρχομαι να σας ρωτήσω, σκέφτεστε να βάλετε και άλλα προϊόντα σε αυτή τη διαδικασία? Υπάρχει περιθώριο να μπουν άλλα? Θα σας πω. Καταρχήν έχουμε δώσει μια περίοδο μέχρι τέλος Νοεμβρίου για όσες εταιρείες θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία να μας κοινοποιήσουν τα προϊόντα τα οποία θέλουν να εντάξουν στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής. Γιατί θέσαμε ένα όριο χρονικό μέχρι τέλος Νοεμβρίου? Γιατί θέλαμε αυτό το πράγμα να γίνει γρήγορα. Δηλαδή θέλαμε γρήγορα να έρθουν οι εταιρείες και να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές, ώστε γρήγορα να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τις τιμές να αρχίσουν να πέφτουν και γρήγορα να ξεκινήσει να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα βεβαίως έρχεται και το επόμενο το οποίο αναφέρεται, που είναι η συνεχόμενη έλεγχη για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και να είναι δύο και τρεις φορές πιο σκεπτική μια εταιρεία η οποία θα τολμήσει να προσπαθήσει να εσχροκερδίσει σε μια κρίσιμη στιγμή για ένα νοικοκυριό. Το καλοκαίρι είχατε πει ότι θέλω να το επανεπιβεβαιώσετε, εάν ισχύει, ότι τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε εκείνες τις πολύ μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικών εδών εισπράχθηκαν αφενός. Και αφετέρου να μας πείτε αν εισπράχθηκαν ή σε τι διάστημα αναμένετε να εισπραχθούν τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλατε τώρα, ο τελευταίος κύκλος, ας το πούμε έτσι. Τα πρόστιμα του καλοκαιριού στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών εισπράχθηκαν εντός 20 ημέρου για να έχουν και μία έκπτωση που προβλεπόταν σε εκείνου του είδους τα πρόστιμα. Καλά, έχουν βγάλει βέβαια, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε και εσείς, το κέρδος, έτσι. Και δεν έχουν δυνατότητα να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη. Αν δηλαδή πληρώσουν το πρόστιμο εντός 20 ημερών εκείνες οι αλυσίδες για να έχουν και να τύχουν της ευεργετικής εκπτώσεως, τότε δεν έχουν δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια. Τώρα οι εταιρείες οι οποίες εκείνα τα πρόστιμα αφορούσαν τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Σωστά. Τι σημαίνει παραπλανητική εκπτώση? Σημαίνει ότι αυξάνω την τιμή του προϊόντος, ακριβένω δηλαδή ένα προϊόν για να έρθω μετά να κάνω μια δίθεν έκπτωση και έτσι να παραπλανήσω τον καταναλωτή, ο οποίος θα δει ένα μείον 20%, θα δει μια προσφορά και θα νομίζει τελικά ότι αγοράζει σε καλύτερη τιμή ένα προϊόν το οποίο πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις μπορούσε να το. Μια ερώτηση να σας κάνουμε πάνω σε αυτό, ναι. Επειδή λίγο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα για τις προσφορές, γιατί μάλλον αγγίζει και τις προσφορές, το 1-1. Τελικώς αυτό το κρατάμε? Δεν έχει πει ποτέ κανείς και δεν υπάρχει καμία δήλωση από κανένα κυβερνητικό παράγοντα που να λέει ότι θα καταργηθεί το 1-1. Υπήρχε διευκρίνηση όμως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά και το διευκρίνησε, γιατί δυστυχώς υπήρξε μια. Για να το διευκρινίζει όμως, κάτι δεν έγινε κατανοητό. Ναι. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για να γίνει απόλυτα κατανοητό, εμείς θέλουμε και καταπολεμούμε τις παραπλανητικές προσφορές και εκπτώσεις. Ναι. Και εν ώψη της Black Friday, της μαύρης δηλαδή. Παρασκευής, της Black Friday όπως συνηθίζει να λέγεται, ήδη έχουμε χιλιάδες τιμοληψίες προϊόντων για να δούμε αν τελικά οι εταιρείες, οι αλυσίδες ή τα κατασύμματα θα προχωρήσουν
σε παραπλανητικές συμπεριφορές, σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές, για να κοροϊδέψουν τον καταναλωτή. Και πέρα από την Black Friday, όμως, κύριε Σκρεκά, μισό λεπτό, γιατί η Black Friday θα περάσει. Για να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς φυσικά και θέλουμε προσφορές και θέλουμε τα προϊόντα να προσφέρονται σε καλύτερες τιμές στους καταναλωτές. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε τις παραπλανητικές προσφορές. Ωραία, σε αυτό θέλω να σταθούμε. Και γιατί αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Για τις, είτε για απορριπαντικά, είτε για γαλακτοκομικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα που. Αν πλήρωσαν οι εταιρείες που. Α, ναι, μπράβο, αυτό. Το πρόστιμο, θέλω να σας πω ότι εχθές στη Βουλή κατέθεσα το παράβολο το οποίο πλήρωσε μια εταιρεία 1 εκατομμύριο ευρώ. Ώστε τελικά να εκπληρώσει την υποχρέωση της οποία, που της επιβάλλει η επιβολή του προστίμου. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή είπατε μα καλά. Άρα, με συγχωρείτε όμως, επειδή Υπουργέ, γιατί εδώ έχει ένα σημαντικό σημείο να μας το πείτε και αυτό στην απάντησή σας πριν περάσουμε και στο θέμα που ξεκίνησε να σας θέτει η Στέλλα πριν. Λέτε λοιπόν ότι πληρώνουν. Okay, τα πρόστιμα άμεση είναι η καταβολή. Τα πρόστιμα βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να φέρουν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να βρουν κάποιο δίκαιο αν πιστεύουν ότι έχουν δικαιώσει. Σωστά. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Αποτέλεσμα πρακτικό σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών υπάρχει. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γιατί τελικά τον καταναλωτή αυτό που τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Αν οι άλλες εταιρείες παραδειγματίζονται ή και οι ίδιες. Να μειώνονται οι τιμές. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, ότι και επειδή αυτό έχει να κάνει και με το άλλο το οποίο είπατε, είπε η κυρία Καντώνα δηλαδή, ότι αν τελικά αυτό το πρόστιμο το 1 εκατομμύριο όταν ο άλλος έχει βγάλει 4-5 εκατομμύρια είναι αρκετό ή όχι. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλουμε για τα προϊόντα τα οποία εντοπίζονται να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους φέτος από το 2021 είναι το διπλάσιο του προσδοκόμενου ωφέλους. Άρα όταν εμείς επιβάλλουμε 600.000 ευρώ πρόστιμο, η εταιρεία αν πούλαγε με το αυξημένο κόστος θα έχει 300.000 ευρώ όφελος, εμείς το διπλασιάζουμε και επιβάλλουμε για παράδειγμα 600.000 ευρώ. Άρα είναι δύο φορές, άρα αυτό είναι αποτρεπτικό για να το επαναλάβει. Αλλά εδώ ρωτάει ο κόσμος, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, πόσο είναι το ποσοστό της έκπτωσης στο πρόστιμο, αυτό ρωτάνε οι άνθρωποι. Είπατε? Επειδή είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει δυνατότητα για μια έκπτωση. Για τις παραπλανητικές εκπτώσεις, όχι για την αθέμητη κερδοσκοπία. Α, μάλιστα. Για την αθέμητη κερδοσκοπία δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Πείτε και το τελευταίο που θέλετε. Πληρώνει το 100% του προστίμου και αν θέλει μετά μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι μια εταιρεία το τελευταίο που θέλει είναι να διασύρεται το όνομά της. Αλλά ακόμα περισσότερο αποτρεπτικό για να συνεχίζει να κερδοσκοπεί μια εταιρεία είναι η ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτή η εταιρεία έχει εντοπιστεί να προσπαθεί να κερδοσκοπήσει. Άρα και τα δύο αυτά αποτρέπουν ώστε να το επαναλάβει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές αράφια. Γιατί αν δεν μειώσουν τις τιμές αράφια στα προϊόντα τα οποία εντοπίστηκαν να έχουν μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο και εμείς επαναλάβουμε τον έλεγχο μετά από δύο μήνες, τότε θα επιβάλλουμε εκ νέου πρόστιμο στα ίδια προϊόντα. Εγώ σε αυτό θέλω να μείνουμε, στη μείωση των τιμών. Αυτό έχει τελικά αποτέλεσμα. Επειδή πολλές φορές όλοι κυνηγάμε τις προσφορές, τα 2-1, τα 1-1 και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια μπορεί να ήταν η τιμή, κύριε Υπουργέ, πριν από 6 μήνες ή αν είναι όντως παραπλανητική αυτή η προσφορά, πέρα από κάποιες καραμπινάτες, για να το πω έτσι, περιπτώσεις. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Το αντιμετωπίζουμε γιατί. Ρίχνετε πρόστιμο δηλαδή στην εταιρεία. Δηλαδή, συλλέγουμε τις τιμές των προϊόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου και έτσι όταν εντοπίζεται μία προσφορά ή μία έκπτωση, όταν έχουμε μία περίοδο, όπως τώρα έχουμε την Black Friday για παράδειγμα, ερχόμαστε και βλέπουμε ποια ήταν η τιμή με την οποία πωλούνταν το προϊόν πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, ποια είναι η τιμή μετά και αν δούμε ότι υπάρχει μία εικονική, μία ψεύτικη έκπτωση μπορεί να λέει 70% που πολλές φορές βλέπουμε σε ρούχα ή σε άλλα προϊόντα. Ωραία. Τότε στο σούπερ μάρκετ όμως, αυτό θέλω να μου πείτε, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μας ακούει αυτή τη στιγμή και να μην έχει πάει σούπερ μάρκετ για να πάρει γαλακτοκομικά και να μην έχει δει προσφορές ή απορριπαντικά. Εκεί πόσο θα το φτιάξετε το θέμα? Εκεί, καταρχήν και εκεί πρέπει να σας πω ότι πρέπει δίπλα πάντα, και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θέλουμε να ελέγξουμε και να επιβάλλουμε, πρέπει πάντα να υπάρχει και ο μοναδιαίος καθηκός. Να υπάρχει δηλαδή και η μεμονωμένη συσκευασία. Δηλαδή να υπάρχει, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν υπάρχει μία προσφορά αποσύρονται οι μεμονωμένες συσκευασίες. Οπότε δεν είναι εύκολη σύγκριση. Εκεί λοιπόν εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι, μεταξύ πολλών άλλων που συζητάμε βεβαίως με την αγορά, έτσι και με τις αλυσίδες, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και η μεμονωμένη συσκευασία ώστε να υπάρχει σύγκριση
μεταξύ της τιμής της μεμονωμένης συσκευασίας, του μονού προϊόντος δηλαδή, και της πολυσυσκευασίας, η οποία είναι σε προσφορά, για να μπορεί να βλέπει ο καταναλωτής ότι πραγματικά αυτό το οποίο του προσφέρεται είναι με μια πραγματική έκδοση. Ερώτηση, τελευταία να την κάνω. Ναι, να την κάνεις. Πριν από αυτό, δεν είναι της αμέσου αρμοδιότητός σας η αλήθεια, είναι η αύξηση των ΦΠΑ και όλα τα συναφή. Απλώς επειδή είστε κεντρικό πρόσωπο κι εσείς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και είναι γενικότερη η διαχείριση της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε, Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το σκεπτικό, θεωρείτε, των αυξήσεων που ακούμε στο ΦΠΑ σε μία σειρά από μυαλκολούχα, ποτά, από τέτοια προϊόντα έτσι, που καθημερινά καταναλώνουν οι πολίτες. Πολύ σωστά είπατε ότι δεν είμαι το αρμόδιο Υπουργείο. Γι' αυτό το ξεκίνησα έτσι. Τώρα τι το είπες, το ορθό είναι. Οι ερωτήσεις να απευθύνονται στους αρμόδιους υπουργούς για να έχετε και τις αρμόδιες απαντήσεις. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως ότι αφορά το ΦΠΑ, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές και κυρίως από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι για ποιο λόγο δεν προχωράει η κυβέρνηση σε μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα καταναλωτικά, σε τρόφιμα ή άλλα, ώστε τελικά αυτό να φέρει μείωση στις τιμές του ραφιού στο σούπερ μάρκετ, το οποίο αυτό νομίζω ότι είναι που ενδιαφέρει περισσότερους καταναλωτές. Θα σας πω λοιπόν ότι εδώ έχει γίνει μια μελέτη. Κάνουμε μια μελέτη και είναι πολύ εύκολο, τα έχω παρουσιάσει και στη Βουλή αυτά τα αποτελέσματα. Η Ισπανία πήγε και μείωσε το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, δημητριακά, αλεύρια, στο γάλα, σε τυροκομικά. Τη διαπιστώσαμε λοιπόν ότι σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που μειώθηκε το ΦΠΑ στην Ισπανία, τελικά ο πληθωρισμός σε αυτές τις κατηγορίες στην Ισπανία είναι μεγαλύτερος από τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, που εμείς κρατήσαμε σταθερό το ΦΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει βεβαίως ότι αν μειώνει το ΦΠΑ αυξάνονται οι τιμές. Εκείνο το οποίο σημαίνει είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ τελικά απορροφήθηκε είτε από την αλυσίδα, είτε από τα ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες και τελικά δεν έφτασε στον καταναλωτή. Και έτσι και χάθηκαν τα έσοδα από το κράτος και τα προϊόντα δεν έδειξαν τις τιμές και τελικά δεν πέτυχε τίποτα. Αντίθετα, η έλεγχη που κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αθέμητη κερδοσκοπία, που δεν έχει κάνει κανένα άλλο κράτος. Ναι, αλλά αργήσατε, κύριε Υπουργέ, αργήσατε. Αργήσαμε. Τώρα μπορεί να δημιουργηθεί ο πληθωρισμός. Αργήσατε, το λέει ο κόσμος της δημοσκοπής. Το 65% του κόσμου λέει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ο κόσμος λέει αυτό το οποίο αισθάνεται και σωστά το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω όμως ότι η έλεγχη, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Εντάξει. Τι εννοώ? Ότι οι έλεγχοι γίνονταν και πριν. Απλά η διαφορά είναι ότι τώρα το 2023. Ξεκίνησε να πέφτει. Μάλιστα. Το ρεύμα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Μια στιγμή και δημιουργήθηκε και η κυρία Λαγκάρτ, λοιπόν, για πρώτη φορά το 2023 είπε για τον πληθωρισμό της απληστίας. Δηλαδή, ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω αντικειμενικών συνθηκών και τώρα που πέφτουν οι πρώτες ύλες ή πέφτει η ενέργεια, παραμένουν υψηλά οι τιμές. Τώρα λοιπόν δημιουργείται το φαινόμενο της αθέμητης κερδοσκοπίας και τώρα, παρόλο που και πριν ελέγχαμε. Τώρα όμως εντοπίζουμε προϊόντα ή εταιρείες που προσπαθούν. Πάμε σε τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Την Κυριακή απογευματινή είχε μία αποκάλυψη ότι έρχεται σε λίγες ημέρες το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια. Αρχικά σε διαβούλευση και σε συνέχεια στη Βουλή. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Θα το ψηφίσετε, ναι ή όχι? Καταρχήν, να δούμε τι θα έρθει, όταν θα έρθει και θα το συζητήσουμε αφού δούμε τη ρύθμιση. Σε υποθετικές ερωτήσεις. Όχι, τώρα μου απαντάτε με ίσως εδώ πέρα. Έχουν πει άλλοι συνάδελφοι, ίσως δεν θα το ψηφίσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επαναλαμβάνω και είμαι ξεκάθαρος. Να δούμε, με ρωτάτε να απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση. Όταν θα έρθει, θα το δεχτώ. Δεκτό. Τι να σας κάνουμε, με το ζόρι δεν μπορούμε να σας κάνουμε και το μαρτύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.